Γεια σας! Γεια σας! Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, παιδιά, καλά? Καλά, μανάκι μου, θα σας αφήσουμε να μιλήσεις. Είδα ένα σχόλιο στο YouTube, θα σας αφήσουμε να μιλάς. Και εγώ το είδα το σχόλιο. Η κολλητή μου πρέπει να το έκανα. Αλλά Μαριάννα στην εδώ καλά. Μάλλον κάτι τα ξέρει. Σας κάνει παράπονο. Όχι, ξαφνικά το είδα το σχόλιο. Εγώ δεν καταλάβω, πες τα. Λοιπόν, όχι, θα μιλάτε, παιδιά. Εγώ θέλω να συμμετέχετε. Ναι, εμείς θα φέρουμε, παιδιά. Λοιπόν, ξεκινήσουμε με τους κρυούς. Δεν ξεκινήσουμε με τους κρυούς, κατ! Ξεκινά. Και κατς, παρακαλώ. Λοιπόν, κρυός. Για τους κρυούς. Στην αρχή, παιδιά, θα έχουν έντονα συναισθήματα. Θα υπάρχουν κάποιες, δηλαδή, κάποιες αρνητικές επιρροές, αλλά το σου κόφανε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Κυριαρχούν έντονα συναισθήματα και απαιτείται προσοχή σε αντιδράσεις. Βασίλη, σε νιώθω. Το σου κοντιά θα σε συνεχίσει. Λοιπόν, πάμε στα ταυράκια. Βασίλη, έχεις καλή. Αυτή η εβδομάδα είναι καλή. Πώς το είπατε, Βαρύνα? Μα είναι πάρα πολύ καλή. Τις πρώτες μέρες της εβδομάδας είναι ιδανικές για να ξεκουραστείς και να περάσεις πάρα πολύ καλά. Και το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικό γιατί οι φίλοι σας θα σας παρασύρουν σε κάτι υλικό. Α, θα σε παρασύρουν. Πρόσεχε, μη σε παρασύρουν. Βάλε ζακέτα. Θα περάσεις καλά. Και θα είναι πάρα πολύ καλή εβδομάδα για σένα. Είσαι πολύ πιστική, παρακάτω. Λοιπόν, εγώ το θα δούμε. Τι άλλο θα μας πεις. Είναι σίγουρα, εγώ θα σημειώνω. Λοιπόν, πάμε στους δίδυμους, οι οποίοι εντάξει είναι δύσκολοι για αυτούς αυτή τη εβδομάδα γιατί έχουν κυβερνήτω στον Ερμή που είναι ανάλογος. Τι κάνει, δεν ξέρω. Πες μου. Έχουν κυβερνήτω τον Ερμή που είναι ανάδρομος πάλι. Ακόμα ανάδρομος είναι αυτός. Λοιπόν, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, κάποιες παρανοήσεις και κάποια λάθη. Το σουκού όμως θα έχουν στο νου. Το σουκού. Λοιπόν, να προσέξουν λίγο γιατί μπορεί να πέσουν σε παγίδες, να εξαπατηθούν. Γενικότερα χρειάζεται λίγο προσοχή δίδυμη λόγω του ανάδρομου Ερμή που είναι οι κυβερνήτες του. Πάμε στα καρκινάκια που είναι πάρα πολύ καλές οι προβλέψεις. Ναι, τράτε καλά τα καρκινάκια. Για τον οροσκόπο σου το λέω, σήμερα όλα καλά στα έχω βγάλει. Α, θυμάσαι, μπράβο. Και βέβαια το θυμάμαι. Το σπίτι λοιπόν σας απασχολεί έντονα μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Το Σαββατοκύριακο η τύχη είναι με το μέρος σας, προσπαθήστε να το εκμεταλλευτείτε αυτό. Τα τουβάρια. Πάμε στα λιονταράκια. Σοφία, να ακούσεις τον οροσκόπο σου. Είναι καλή εβδομάδα για τα λιονταράκια. Οι πρώτες μέρες της εβδομάδας θα είναι γεμάτες με αρκετές κοινωνικές δραστηριότητες. Προσοχή στην επικοινωνία. Λόγω του ανάδρομου Ερμή, το Σαββατοκύριακο είναι κατάλληλο στο να βγείτε, να διασκεδάσετε και να γλερτάρετε. Ωραία ζώρια είναι φέτος. Αυτή η δουλειά. Δεν μπορώ. Κι όμως, Μαρινάκη μου, πρέπει να είσαι επαγγελματίας και να σε έχεις. Λοιπόν. Ποιος είναι μετά? Στο Περθέλο, πάμε. Ναι, δεν ρωτήσω. Θα είναι ουδέτερη εβδομάδα για εσάς. Εντάξει. Περνάει το ζώδιο να με ικανοποιείς εμένα. Τολμάτε να πάρετε κάποια ρίσκα, όμως ίσως δεν αποφύγετε την υπερβολή. Το Σαββατοκύριακο σας απασχολεί έντονα το σπίτι και η οικογένεια. Και τύχη. Πάμε στους ζυγούς, όπου έχουμε το backstage σήμερα. Η επικοινωνία λίγο δεν ευνοείται, ίσως όμως προκύψουν χρήματα από πηγές που δεν τις περιμένατε. Δεν σας χάρεσε. Τι έδωσες? Το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο ενισχύονται οι πνευματικές δραστηριότητες και η συσσόρευση γνώσης. Είναι πάρα πολύ γνώσεις. Μα πώς τα λες έτσι. Λοιπόν, πάμε στους Σκορπιούς, όπου είναι καλή εβδομάδα, βέβαια. Θα έχετε δύσκολη επικοινωνία και αυτή τη εβδομάδα, γιατί έχετε πρόβλημα στην επικοινωνία. Με τον άντρα μου, ακόμα περισσότερο. Όμως, την Πέμπτη και την Παρασκευή η σελήνη στο ζώδιό σας κάνει μαγνητικούς και θα έχετε ρομαντικό Σαββατοκύριακο. Τι λέγαμε τώρα? Για τους Σκορπιούς. Κόλλησα, Μαρίνα μου. Κι ας μην είναι Πέμπτη, κόλλησα. Δεν μπορώ. Μήπως είναι για μετά, αλλά δεν ξέρω. Γιατί δεν μπορώ. Και πάμε στους τοξότες. Ναι, για πες, για τους τοξότες. Δεν ξέρω εγώ, θα φανώ. Λες η κοινή τα αστέρια, ξέρω εγώ. Θέλουμε ένα μαυροπέπλο. Θα έχεις δύσκολη εβδομάδα. Πάμε μαύρο μουσάκι. Να είστε προσεκτικοί στις κινήσεις σας προκειμένου να δώσετε λύσεις στα προβλήματα που θα παρουσιαστούν και να αποφύγετε κάποια λάθη. Το Σαββατοκύριακο μπορεί να βγει στην επιφάνεια μία αποκάλυψη. Πώς γίνεται να αποφύγεις? Εντάξει. Θα μιλήσω ότι θα είναι υποκάλυψη το Κυριακό. Πάμε στους εγώκυρους, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Θα σας απασχολήσουν ζητήματα επαγγελματικής φύσης και διαπροσωπικών σχέσεων. Δύσκολο το Σαββατοκύριακο, αλλά τολμάτε και ρισκάρετε. Το σουκού. Λοιπόν, πάμε στους συντροφόους. Όπου και για αυτούς θα είναι δύσκολη εβδομάδα. Προσπαθείτε να διορθώσετε λάθη, αλλά ο ανάδρομος Ερμής στο ζώδιό σας δεν σας ευνοεί. Πότε φεύγει ο ανάδρομος? 26 Φεβρουαρίου. Το Σαββατοκύριακο και ο ανάδρομος είναι στους συντροφόους, γι' αυτό έχουν τόσο μεγάλη δυσκολία. Στους συντροφόους είναι ανάδρομος. Εγώ γιατί επηρεάζουμε? Γιατί! Έχουμε κι άλλους ανάδρομους. Γιατί πρέπει να είναι μόνο εμείς ανάδρομοι. Ναι, όχι την ιδιότητα. Εννοείται, είναι ανάδρομη Αφροδίτη. Η Αφροδίτη, λοιπόν. Συνεχίζω εγώ, αυτόητη. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν θα πρέπει να συμπαρασταθείτε σε κάποιους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη σας. Και τέλος πάντων στους ηχθείς, που θα έχουν μια καλή εβδομάδα, θα έχετε βοήθεια σε πολλά επίπεδα από ανθρώπους που δεν τον περιμένατε, που δεν το περιμένατε ότι θα έχετε βοήθεια από αυτούς τους ανθρώπους. Την Πέμπτη και την Παρασκευή τα σχέδιά σας προωθούνται και θα έχετε ένα ρομαντικό σουκού. Σε κάποιους λες για Σαββατοκύριακο, σε κάποιους εστίασεις και σε Πέμπτη και Παρασκευή όμως. Εμείς δηλαδή εβδομάδα ίδιας. Η Πέμπτη είναι στο Σκορπιό, οπότε ίσως επηρεάζονται. Αχα. Αυτά. Αυτά για αυτήν την εβδομάδα. Να σχολιάσουμε μανάκι μαζί και το γυναικισμό που είναι δίπλα στα related. Ναι. Απίστευτο το είδα του Αγίου Βαλεντίνου. Τι λένε τα άστρα γι' αυτό? Η αλήθεια είναι ότι αν είστε σε μια ψυχολογική κατάσταση να το δείτε. Όπως και να έχει, μπορεί να το δείτε αυτό. Ναι, περνάει ένα αισιόδοξο μήνυμα. Και ήταν πιστεύω. Πάρα πολύ, ήταν η πρώτη μας προσπάθεια. Βασίλης μου, καταπληκτικός. Το ξέρω. Δεν μιλούσε. Ένα πέρασμα μια κυλιόμετη, ξέρω εγώ. Ήταν το πέρασμα πάρα πολύ διαφορά. Μπορείτε να το δείτε δίπλα και να μας πείτε τη συγγνώμη σας. Ήταν να το δείτε, αξίζει. Να πούμε αστρομπάι. Αστρομπάι! Αστρομπάι! Γεια σας, τα λέμε.